μήνα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλους μας, ναι. Λοιπόν, κύριε Χαραλάπος, πέστε μας, δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται στα δημοτικά Παγκύπρια, ναι. Πού υπάρχει πρόβλημα και τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε και βγάλατε μια ανακοίνωση της οργισμένη ότι στοχοποιήσετε εσείς οι εκπαιδευτικοί. Ναι, όντως έτσι είναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια προσπάθεια στοχοποίησης των εκπαιδευτικών, την οποία δεν κατανοούμε πραγματικά, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι που είναι στα σχολεία στην πρώτη γραμμή. Είναι εκείνοι, τουλάχιστον στη δημοτική εκπαίδευση και την προδημοτική που εκπροσωπούμε και την ειδική, είναι οι άνθρωποι που με βάση την νομοθεσία και τα διατάγματα έκαναν τα τεστ τους που προβλέπονταν. Ήταν οι άνθρωποι που φορούσαν μάσκες όπως προβλεπόταν και σημειώνω και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά λόγω ηλικίας δεν κάνουν τεστ, λόγω ηλικίας δεν φορούν μάσκες και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι σε μικρές αίθουσες των 40 τετραγωνικών μέτρων, 25 παιδιά για ένας εκπαιδευτικός, με ελάχιστο εξαρισμό, με βάση και τα διατάγματα. Και διαρωτούμαστε ποιος είναι αυτός ο φωστήρας πραγματικά από το Υπουργείο Υγείας που εντόπισε σε μία νύχτα το κρούσμα 0 ότι ήταν εκπαιδευτικός, όταν σε ένα σχολείο των 300 μαθητών, οι μόνοι που κάνουν τεστ και εξετάσεις σε ταυτόχρονα διαστήματα με βάση τα διατάγματα είναι εκπαιδευτικοί, οι μόνοι που φορούν μάσκες είναι εκπαιδευτικοί. Και διαρωτούμαστε πώς ανακάλυψαν ότι είναι ο εκπαιδευτικός που κόλλησε τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς τους. Πραγματικά είναι εξωφρενικό. Τώρα, κύριε Χαραλάμπους, για να τα πάρουμε ένα-ένα και από την αρχή. Ναι. Σας έχει εξοργήσει το γεγονός ή στοχοποίηση για σας έγκριση το γεγονός ότι έγινε ανακοίνωση από το Υπουργείο μέσω συνειλάτησης ότι είναι οι εκπαιδευτικοί κυρίως που. Ναι. Είναι αφαίρετο το συμπέρασμα τους, αλλά ναι. Ακόμα και έτσι να ήταν και να αποδεικνύονταν επιστημονικά. Ποιος ο λόγος να βγαίνεις δημόσια και να δημιουργάς πανικό στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά, ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων έχουν κορονοϊό και κολλούν τα παιδιά τους. Αυτά είναι αδιανόητα τα πράγματα που συμβαίνουν. Και σας λέω, με ποιον τρόπο απέδειξαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν ο εκπαιδευτικός του κρούσμα 0. Με ποιο τρόπο. Όταν τα παιδιά δεν εξετάζονται. Άρα θα μπορούσε να υπήρχαν πολλά συμπτωματικά παιδιά, όπως και συνέβη και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Διαρωτούμαστε πραγματικά, θέλουν να βοηθήσουν ή θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Εδώ και μήνες τους παρακαλούμε, τους εκλιπαρούμε να πάρουν μέτρα στα σχολεία. Το μόνο μέτρο που έχουν πάρει είναι τα rapid test για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον σε δημοτική εκπαίδευση. Διαμοιρασμό των τμήματων δεν έγινε. Μείωση μαθητών κατά τα τμήματα δεν έγινε. Τα μονοθέσια θρανία. Τα μονοθρανία δεν ήρθαν ποτέ. Οι αίθουσες είναι χωρίς εξαρισμό. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να ντρέπονται να στοχοποιούν εκπαιδευτικούς. Οι άνθρωποι είναι εκεί, κάνουν ό,τι μπορούν με τα εφόδια, τα ελάχιστα που τους έχουν δώσει και στο τέλος της ημέρας ακούμε και από πάνω ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που κολλούν τους μαθητές. Ναι. Πραγματικά είναι εξωφρενικό. Η απόφαση για να είναι υποχρεωτικό κάθε εβδομάδα το rapid test, γιατί σας βρίσκει να διαφωνείτε. Θα σας πω, η ΠΟΕ δεν έχει τοποθετηθεί για το τεστ κάθε εβδομάδα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση στους εργαζόμενους. Εάν αποφάσισαν πριν δύο εβδομάδες ότι τα τεστ ήταν υποχρεωτικά για να μπουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί το έκαμα, αν αποφάσισαν ότι 20% των εργαζόμενων σε μια εργασία κάνει τεστ το 20%, αυτό ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, τι είναι εκείνο που άλλαξε ξαφνικά και πρέπει να απαιτούν μόνο από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν κάθε εβδομάδα τεστ. Και σας λέω, από μόνο το τεστ, ας υποθέσουμε ότι. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει αφού είναι διάταγμα. Έτσι, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Άρα, αφού αυτό θα γίνει, γιατί δεν κάνουν και όλα τα άλλα μέτρα που πρέπει να κάνουν για να υπάρχει ασφάλεια στα σχολεία. Αφού από μόνο του το τεστ δεν είναι αρκετό. Και ειδικά μόνο στους εκπαιδευτικούς. Βλέπετε ότι χθες αποφάσισαν να βάλουν το τεστ για τους μαθητές του γυμνασίου, του λυκείου, δεν ξέρω πού θα το βάλουν. Στα δημοτικά σχολεία, επαναλαμβάνουμε, τα παιδιά δεν κάνουν τεστ, το αντιλαμβανόμαστε λόγω ηλικίας. Δεν φορούν μάσκες και αυτό το αντιλαμβανόμαστε σε κάποιο βαθμό λόγω ηλικίας, αλλά ποια είναι η απαίτηση τους τότε από τους εκπαιδευτικούς που είναι οι μόνοι που κάνουν τεστ και οι μόνοι που φορούν μάσκα ότι έχουν και ευθύνη κιόλας για τη διασπορά του ήχου. Ναι. Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτή η τοποθέτηση. Ναι, αλλά και πραγματικά ζητούμε απολογία από την Υπουργείο Υγείας γιατί είναι εξωφρενική η τοποθέτησή τους και δημιουργά ένα σωρό προβλήματα και ανησυχίες μέσα στα σχολεία. Ναι. Είχατε τις ανησυχίες γονείς να τηλεφωνούν στα σχολεία να μην πάρουν τα παιδιά τους διότι. Και ήταν τα ουσιαστικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Βλέπετε και τις αντιφάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ υπάρχουν 4 σχολεία στη Λεμεσό, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με κρούσματα. Και σας λέω σε κάποιο βαθμό, είναι φυσιολογικό κάποια σχολεία στη Λεμεσό να επιβαρυνθούν, εφόσον η Λεμεσό είναι μια επαρχία που έχει επιβάρυνση αυτή τη στιγμή. Ήταν φυσιολογικό και αυτό να είναι και στα σχολεία, σε κάποια σχολεία. Ακόμα και αυτά τα σχολεία που έχουν τόση επιβάρυνση δεν τα έχουν κλείσει. Να. Και μη φωνάζουμε εμείς να διορθωθούν τα πρωτόκολλα εδώ και μήνες ότι δεν γίνεται σε μία τάξη να βρίσκεις κρούσμα μαθητή
και απλά να ελέγχει τον μπροστινό του, τον πισινό του και του δύο δεξιά και αριστερά και να θεωρεί ότι έκαμε συχνή λάθη. Είναι μια αίθουσα 40 τετραγωνικών και αναπνέουν εκεί μέσα 25 παιδιά και θα εκπαιδευτικό επί 6 ώρε. Έστω και αν λύγεται, έστω και αν υπάρχει ελάχιστο εξαρισμό. Άρα, γιατί ελέγχει μόνο τα 4 παιδιά και δεν κλείνει το τμήμα. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Εάν σε ένα σχολείο υπάρχουν κρούσματα σε διαφορετικά τμήματα, έστω ένα, γιατί δεν κλείνει το σχολείο κάποιες μέρες και να ελέγξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και αναμένει να γεμίσει ο τόπος με κρούσματα. Και ύστερα να έχει και το θράσος να κατηγορήσει τους εκπαιδευτικούς ότι είναι αυτοί που έχουν διασπείρει τον ιό. Ναι. Τώρα, κύριε Χαράμπος, πότε ήταν η τελευταία φορά που συζητήσατε τα πρωτόκολλα και λοιπά με το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας? Είναι και τα δύο μαζί. Ναι, να σας πω, εμείς είχαμε συνάντηση με την επιδημιακή ομάδα, με δική μας πρωτοβουλία, πριν 2-3 εβδομάδες, πριν το ανοίγμα των σχολείων. Είχαμε επισημάνει αυτά που σας έχω πει και πριν, ότι υπάρχουν μέτρα που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί. Ναι. Και ότι με τα υφιστάμενα μέτρα που υπάρχουν, η κίνδυνη είναι πολύ και μεγάλη. Κάναμε και εισηγήσεις για τα πρωτόκολλα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς ελάχιστα πράγματα έχουν εισακουστεί. Να. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Χαραλάμπους, το μέτρο το επόμενο που θα σας έβρισκε σύμφωνος να εμβολιαστούν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί? Κοιτάξτε, υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν υπάρχει για κανένα. Με τον τρόπο που εννοώ, όπως και ναι, με τα ράπιτσες, ναι, αν δεν εμβολιαστεί, ναι, να είναι στο σπίτι, αυτά εννοώ. Δεν είναι, ναι. Να σας πω, εμείς έχουμε ζητήσει ήδη από το Υπουργείο Υγείας, εδώ και καιρό, και από το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών που το επιθυμούν, όπως και όλο τον άλλο πληθυσμό. Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς. Το εννοώ, όπως και με το ράπιτσες, δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Αλλά είναι υποχρεωτικό το ράπιτσες. Ναι, αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν θέλει, όπως και ένα παιδί, θα μένει στο σπίτι ή θα κάνει διαφορετικά τη δουλειά του. Δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή σας λέω, είναι ξεκάθαρο ότι σε ό,τι αφορά τα εμβόλια δεν υπάρχει πολιτική για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι. Και προσωπικά διαφωνώ με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Συμφωνούμε, κύριε Χαραλάμπους. Ναι, ναι. Τώρα, με κάποιο τρόπο όμως πρέπει να ισχύσει στην πλειοψηφία. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην πλειοψηφία θα ισχύσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όπως και στον υπόλοιπο πληθυσμό, βλέπετε ότι οι περισσότεροι εμβολιάζονται, εκείνοι που δεν θέλουν δεν τους υποχρεώνει κανείς. Άρα, τουλάχιστον θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που θέλουν και το επιθυμούν, που είναι πολλοί, για να κάνουν τον εμβολιασμό. Δεν έχει γίνει ούτε και αυτό. Να. Άρα, από μόνο του το rapid test δεν είναι αρκετό για να διασφαλίσει την ασφάλεια μέσα στα σχολεία. Έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται και σήμερα. Αλλά αυτή η προσπάθεια για στοχοποίηση με αυθαίρετα συμπεράσματα, ότι βρήκαν κιόλας το κρούσμα 0, διερωτούμε ποιος είναι αυτός ο φορτήρας που έκανε τέτοια έρευνα και σε ένα βράδυ ανακάλυψε και κρούσμα 0. Σας επαναλαμβάνω, σε ένα σχολείο 300 μαθητών, όπου μόνο 25 εκπαιδευτικοί έκαναν τεστ. Και μόνο 25 εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να φορούν μάσκες. Δυστυχώς κάποια πράγματα είναι ακατανόητα και διαρωτούμαστε αντί να βοηθήσουν τον κόσμο να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την πανδημία με το λιγότερο δυνατό κόστος και χωρίς να στοχοποιεί ο ένας τον άλλο, δυστυχώς το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, πρέπει να απολογηθεί πραγματικά στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαράμου, σας ευχαριστούμε. Σας ακούσαμε εν αναμονή των εξελίξεων. Τώρα, πάμε